Μήπως θέλει να πει κανείς ποιος πήρε της Μαριρόζ το 20%, τώρα που τα λέμε έτσι, θέλει να το πει κάποιος. Το ρουλίτο μου ανοίγει το στόμα της εκεί που πρέπει. Η αλήθεια είναι, δεν το έχει ανοίξει πολλές φορές το game, αλλά όταν το ανοίγει είναι to the point. Λοιπόν, να πάρω το λόγο εγώ. Ναι. Δέχτηκα πριν λίγες μέρες ένα πειρασμό. Ανοίγω το βιβλίο και μου λέει καλησπέρα ταξιδιώτη, θα έχεις ένα πλεονέκτημα σε ένα φάκελο που βρίσκεται απέναντί σου, χωρίς να ξέρω τι. Ήταν στα 750 ευρώ. Πολύ φτηνός πειρασμός. Εγώ ξέρετε, δεν έχω ξοδέψει τίποτα. Και λέω πλεονέκτημα. Λέω ή θα ρισκάρεις ή δεν θα ρισκάρεις. Λέω θα είναι κάτι καλό. Πάω στο φάκελο και το ανοίγω και μου λένε συγχαρητήρια, κέρδισες το 20% από ένα παίκτη. Ήρθα σε πολύ δύσκολη απόφαση. Δηλαδή, ναι, πραγματικά. Γιατί και εγώ ήρθα το ήρθα πριλίδο. Πάρα πολύ δύσκολα, γιατί αν το ήξερα δεν το δεχόμουν. Και έπρεπε εγώ, είχα πολύ λίγες μέρες να αποφασίσω, δύο μέρες να αποφασίσω ποιος θα είναι αυτός ο παίκτης. Μην έχεις πλάτη στα παιδιά, κάτσε. Ήμουνα μεταξύ ανάμεσα να πω την αλήθεια σε σένα και το γόγο. Δεν επέλεξα εσένα, ενώ θα μπορούσα να το κάνω. Γιατί λέγαμε στο και ένα καλημέρα, ένα καλησπέρα. Ναι, εγώ και εσύ έχουμε μια άλλη σχέση. Δεν μου άρεσε αυτή η σχέση που είχαμε, αλήθεια σου λέω. Ναι, και ήθελα να φτιαχτεί, δηλαδή το ότι δεν λέγαμε ένα καλημέρα, ένα τι κάνεις. Δεν ήθελα. Οπότε ειλικρινά δεν θα το έκανα. Το καταλαβαίνω, δεν. Δεν ήταν στο χέρι μου και γι' αυτό δεν ήρθε okay. Κατευθείαν να το πω. It's okay. Απορώ πως δεν διάλεξε εμένα, αλλά γύρισε και είπε ότι παίρνω τη Μαρι Ρόζ. Θεωρώ ότι την τζούζη που η Μαρι Ρόζ δεν τη δίνει δικαίωμα. Ρε, εσύ, αλλά, πώς ρε, τη φάγατε, αφήστε το κορίτσι, ρε. Παιδιά, δεν μου άρεσε αυτός ο πειρασμός, να σας πω την αλήθεια. Με φέρει σε δύσκολη θέση. Πάρα πολύ. Και δεν μας το πες. Γιατί δεν ήθελα να το μοιραστώ και δεν ήθελα να πειραστεί, αφού θα το μαθαίνατε έτσι κι αλλιώς. Μέχρι το τέλος το λέγαμε. Μα πώς μας το έκρυψες τόσο καλά. Ναι, εγώ τη ρώτησα. Γιατί όλα λέγονται. Και εμένα γιατί και μου λέει. Και μου λέει, εσύ ποιο είναι, πόσο αναστάσει. Δεν ξέρω. Κάνει και τέτοια. Πες ότι έκανε και τσαλιμάκια. Εγώ, αν σα το έλεγα, ήξερα ότι σε δύο λεπτά θα έχει μαθευτεί. Τι από εμά. Κάποιο θα πει, κάποιο θα μεταχθεί. Δεν υπάρχει. Σε παρακαλώ. Εγώ για την ειρήνη δεν θα μάθω. Το λε και είναι σαν να μην πεθάνει χθε. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, δεν μ' άρεσε αυτός ο πειρασμός, να σας πω, αλλά δεν νιώθω υπερήφανη για αυτόν τον πειρασμό. Έλεγε ότι αυτός ο πειρασμός δεν της άρεσε, δεν την ενδιέφερε, δεν, αλλά τον αποδέχτηκε και έπαιξε καλό παιχνίδι, το έκρυψε, δεν έδειξε κάποια μετάνοια σε εισαγωγικά τη στιγμή που λέει ότι δεν της άρεσε. Το έκανε απόλυτα συνειδητά. Εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω το άλλο. Γιατί, ρε φίλε, να μην το πει η Σταυρούλα ότι πήρε το ποσοστό της Μαρι Ρόζ. Δικαιωμά της. Και να λέει, ας πούμε, για κάποιον άλλον ότι μπορεί να το. Εγώ τη θεωρώ είναι δικαιωμά της. Όπως ναι, το κάνει ο Γκόκο είναι... λέγοντα. Και η Μαρι Ρόζ μιλήσει λίγο αναστάσει. Και χθες κάποια δύο χιλιάρικα δεν τα είπαμε όλοι. Δικαιωμά του δεν είναι ο πέμπτος που δεν το είπε. Εσύ. Τι θα πω. Έχεις πει εσύ τι έχεις ψηφίσει. Γιατί με ρωτάτε όλοι. Είναι δικαίωμα. Ο πέμπτος δεν το έπαιρνε. Να μιλήσω λίγο. Ναι. Είναι δικαίωμα του καθενός το τι θα πει. Αλλά δεν είναι δικαίωμα το να λες για άλλους ότι μπορεί να το έκαναν. Αφού ρωτήθηκα, μπορώ να το πω κάποιο άλλο. Δεν είναι αυτό κάτι τέτοιο σαν Γκόκκι, αν με ρωτάς. Δηλαδή, γιατί πόσοι πήραν πειρασμούς, φύγανε και δεν το είπαν ρε παιδί. Δεν λέγονται. Και πόσοι πήραν φανερούς και τους κρύψανε. Μου και λέγατε, δεν συγγνώμη να το πω, και μου μπήκε στο μυαλό. Ο κάθε πειρασμός είναι προσωπικός. Κάποιοι δεν τους είπαν ποτέ. Εδώ, σε αυτό το σημείο, έρχομαι να σου πω συγχαρητήρια που έμαθες να παίζεις το game. Εγώ κρίνω από τον εαυτό μου. Όταν γύρισα, ας πούμε, και είπα ότι πήρα τον τάδε πειρασμό και το έκανα γι' αυτό, δεν μου είπε κανένας τίποτα. Και πήρα πράγματα. Πολλά πράγματα. Ναι. Ωραία. Και πήρε 25.000 ευρώ. Καλά. Μας κάνεις κάποια πλάκα, όπως... Όχι. Πήρε 25.000 ευρώ σήμερα.